Η διατήρηση του, λει του, λειτουργικού κόστου σε χαμηλά επίπεδα και η προσφορά ανταγωνιστικών υπηρεσιών στι αγορέ όπου δραστηριοποιείται είναι ο κύριο στρατηγικό άξονα τη ANEC Lines. Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε η εταιρεία, οι επικρατούσε συνθήκε στην αγορά και οι επιπτώσει τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση επηρεάζουν αναμφίβολα και τον κλάδο τη επιβατηγού ναυτιλία, ενώ η αύξηση του κόστου των καυσίμων συμπιέζει σημαντικά τα περιθώρια κερδοφορία. Στα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2010 της ανώνυμης ναυτιλιακής εταιρείας Κρήτης εμφανή είναι τα σημάδια της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας αλλά και της σημαντικής ανόδου των διεθνών τιμών των καυσίμων. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010, ο όμιλο ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε στι γραμμέ Κρήτη, Αιγαίου και Αδριατική, έχοντα υποδιαχείριση συνολικά 16 πλοία, 13 εξ αυτών ιδιόκτητα. Ειδικότερα, ο κύκλο εργασιών του ομίλου ΑΝΕΚ στο πρώτο τρίμηνο του τρέχου του έτου ανήλθε σε 45,5 εκατομμύρια ευρώ έναντι 43,5 εκατομμυρίων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009, σημειώνοντα αύξηση 4,6%. Αντίστοιχα, ο κύκλο εργασιών τη Μητρική κατέγραψε αύξηση 9,8% από 42,7 εκατομμύρια ευρώ έναντι 38,9 εκατομμυρίων το 2009. Στα μεικτά αποτελέσματα του ομίλου ΑΝΕΚ, οι ζημίες διαμορφώνονται στα 6,8 εκατομμύρια ευρώ έναντι 1,1 εκατομμυρίου ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009. Αντίστοιχα, τα μεικτά αποτελέσματα της Μητρικής στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους φτάνουν τα 7,8 εκατομμύρια ευρώ έναντι ζημιών 1,7 εκατομμυρίων του αντίστοιχου τριμήνου του 2009. Άμεσο αντίκτυπο στα οικονομικά μεγέθη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010 έχει η χαμηλή επιβαρική κίνηση αλλά και το αυξημένο κόστος λόγω της συντήρησης των πλοίων. Επιπλέον, τα αποτελέσματα του ομίλου επηρεάζονται και από την δυσμενή οικονομική συγκυρία τη τρέχουσα οικονομική ύφεση, αλλά και λόγω του αυξημένου λειτουργικού κόστου, ω απόρρια τη σημαντική ανόδου των διεθνών τιμών των καυσίμων. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, οι επικρατούσε συνθήκε στην αγορά και οι επιπτώσει τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση επηρεάζουν σε έναν βαθμό τον κλάδο τη επιβατηγού ναυτιλία, ενώ η αύξηση του κόστου των καυσίμων συμπιέζει σημαντικά τα περιθώρια κερδοφορία.